Η μέρα ευθύνης και υπόμνησης των υποχρεώσεων που όλοι έχουμε, πολίτες και πολιτεία, για την προστασία και τη φροντίδα των αδέσποτων είναι 4η Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων. Η Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία των Ολλανδικών Φιλοζωικών Οργανώσεων το 2010 για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη των 600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων που υπολογίζεται ότι διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη. Το 4 Απριλίου του 2010 όλοι οι σύλλογοι, οι φιλοζωικοί, καθιερώσαν αυτή τη μέρα για να μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν ήθελε να ασχοληθεί κανένας, για τα δέσποτα. Χάρη της ημέρας σήμερα να σκεφτούμε ότι τα δέσποτα δεν γίναν μόνα τους, ούτε θέλαν τα ίδια να γίνουν για να μας ταλαιπωρούν. Είναι απόρροι ανθρώπων. Κάποιοι τα πέταξαν, κάποιοι τα εγκατέλειψαν. Ας τα δούμε σαν πονεμένες ψυχές που κι αυτά φοβούνται και έχουν ανάγκες και πεινάνε και διψάνε. Ένα μπολάκι νερό, λίγο φαΐ από τα αποφάγια μας, μια κουβέρτα κάτω από τη σκάλα μας, δεν κάνει κακό. Όλοι μαζί ας προσπαθήσουμε. Είναι πάρα πολλά, κανένας δεν μπορεί να τα διαχειριστεί μόνος του. Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε. Η 4η Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων για τρεις λόγους. Χρονικά είναι ακριβώς στο μέσο της 4ης Οκτωβρίου που γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Είναι εύκολο μνημόνευτη ημερομηνία 4 Τετάρτου και δεν υπάρχει κάποια άλλη άξια λόγου εορτή την ημέρα εκείνη. Στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα τα οποία έχουν κακοποιηθεί και κυκλοφορούν χωρίς φαγητό και νερό στους δρόμους. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια και αυτό συμβαίνει. Πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι ο κόσμος δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένος στο τι πρέπει να κάνει για να μην αναπαράγονται ανεξέλεγκτα τα ζώα του. Οφείλεται στο γεγονός ότι εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να υπάρχει η φήμη ότι κάνει καλό στα θηλυκά σκυλάκια να γεννήσουν έστω και μία φορά στη ζωή τους και μετά, αν θέλουμε να πάρουμε την απόφαση, να τα στηρώσουμε. Αυτό είναι μεγάλος μύθος, δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και για το σκυλί μας, αλλά και για να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι να στηρώνουμε το ζώο μας, εφόσον δεν έχουμε κάπου να δώσουμε τα κουτάβια, να το στηρώνουμε από τον πρώτο κιόλας σύστρο. Με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσουμε και το ίδιο το ζώο από πολλές παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να μας ενημερώσει ο κτηνίατρός μας, αλλά και μειώνουμε σημαντικά τον αριθμό των σκύλων που θα καταλήξουν σε κάποιο δρόμο στο μέλλον. Αυτό που θα σύστηνα εγώ στον κόσμο, είτε έχουν είτε δεν έχουν σκυλάκια, είναι να σκεφτούμε πολύ καλά όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις ευθύνες που έχει ένα ζώο στο να το πάρουμε στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας και να το φροντίσουμε. Γιατί αυτό είναι ένα σφάλμα που κάνουμε συχνά. Ενθουσιαζόμαστε στην ιδέα ενός κουταβιού, ενός ζώου το οποίο είναι μικρό και χαριτωμένο και θα παίζει συνέχεια είτε μαζί μας είτε με τα παιδιά σε ένα σπίτι. Αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι ένα ζώο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και υποχρεώσεις, είναι και ευθύνες. Είναι πολλά έξοδα ενδεχομένως, τα οποία να μην είναι εύκολο σε περιόδους όπως αυτές που διανύουμε, που υπάρχει έντονη οικονομική κρίση. Και φυσικά μια ευθύνη αν χρειαστεί να λείψουμε, να λείψουμε κάποιες μέρες είτε στις διακοπές είτε σε κάποια δουλειά, δεν έχουμε που να το αφήσουμε και αυτές δυστυχώς είναι οι περίοδοι που αποφασίζουν να τα αφήσουν στο δρόμο. Οι φιλοζωικές οργανώσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα για όλα αυτά τα ζώα και καλούν τον καθένα μας να υιοθετήσει ένα ζώο ή να συνδράμει σε προγράμματα και καμπάνιες για την προστασία τους. Καλό θα είναι κάποια στιγμή να αρχίσουμε να τα βάζουμε με τον πραγματικό υπεύθυνο. Με το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, ο οποίος σας λέει ότι δεν θέλει να στηρώσει τη σκυλίτσα του για χίλιους άλλους λόγους. Ναι, αλλά αυτά είναι τα δέσποτά του. Για το φίλο, συγγενή, γείτονα που βλέπετε ότι δεν θέλει πια το σκυλί του, δεν ασχολήθηκε, απλά το παρατάει και παίρνει ένα άλλο. Κάπως έτσι δημιουργούνται. Πάντως μόνα τους δεν γίνανε τα ζωάκια αυτά και να μας ταλαιπωρούν. Το πρώτο μήνυμα που μεταφέρουμε είναι σεβασμός στο ίδιο το δικαίωμα να ζει κάποιος με αξιοπρέπεια. Όποια μορφή, όποια διαφορετικότητα και αν έχει, είτε είναι ανθρώπινο είτε μη ανθρώπινο όν. Είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβόμαστε. Στη συνέχεια, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η μέρα να θυμηθούμε και να σκεφτούμε και να επαναπροσδιορίσουμε και τη στάση μας απέναντι στα αδέσποτα ζώα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα αδέσποτα ζώα προέρχονται από δικά μας λάθη στην ουσία. Κυρίως είναι από εγκαταλείψεις. Από ζώα που μένουν στο δρόμο, αναπαράγονται αν δεν προλάβουμε τη στήρωσή τους. Από κουτάβια που προέρχονται από δεσποζόμενα σκυλιά που δεν μπορούν να διαχειριστούν και επίσης τα εγκαταλείπουν. Και γενικά συνεχίζεται όλη αυτή η κόλαση. Πιστεύουμε ότι εάν δεν το δούμε πολύ σοβαρά σαν αντιμετώπιση το θέμα, διαρκώς θα τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα.